Είχαμε μια καταιγίδα που έφερε και χαλάζι και φαίνεται ότι στην ευρύτερη περιοχή των Πυριωτίκων έχει γίνει μια ζημιά κυρίως σε βερικοκές. Σφοδρή χαλαζόπτωση σημειώθηκε στα Πυριώτικα του Δήμου Ναυπλιαίων στην Αργολίδα. Η ένταση ήταν πολύ μεγάλη, όπως και η ποσότητα από το χαλάζι που έπεσε, αφού κυριολεκτικά άσπρισε ο τόπος. Οι ζημιές στις καλλιέργειες ήταν καθολικές, ιδιαίτερα στις βερικοκές, οι οποίες ήταν σε πλήρη ανθοφορία. Ζημιές έχουν υποστεί επίσης και τα Εσπεριδοειδή. Ζήτησα σήμερα και με επιστολή μου προς τον ΕΛΓΑ και με ανακοίνωση την άμεση κίνηση της διαδικασίας καταγραφής των ζημιών και ασφαλώς την αποζημίωση των παραγωγών. Είναι γεγονός ότι ο ΕΛΓΑ έχει καθυστερήσει πάρα πολύ και για άλλες ζημιές εδώ στην Αργολίδα. Θέλω να πιστεύω ότι θα κινηθούν γρήγορα οι διαδικασίες, γιατί με τα καλλιεργητικά κόστη να είναι στα ύψη, ο Έλληνας αγρότης δεν μπορεί να καλλιεργήσει. Άρα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του και ο ΕΛΓΑ και η κυβέρνηση να αποζημιώσει άμεσα τους καλλιεργητές. Να γίνει καταγραφή άμεσα, αλλά σας είπα ότι ήδη υπάρχουν καθυστερήσεις για πληρωμές άλλων ζημιών και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με τον ΕΛΓΑ. Εμείς έχουμε χτυπήσει το καμπανάκι και στα Μανταρίνια έχουμε καθυστερήσεις. Έχουμε και βέβαια και λόγω της κλιματικής κρίσης και άλλα προβλήματα με την ακαρπία της ελιάς. Τα έχουμε επισημάνει. Φέτος ευτυχώς δεν είχαμε το πρόβλημα της μονή στις Κλιμεντίνες, αλλά φαίνεται ότι ο ΕΛΓΑ και έχει ανάγκη να αλλάξει γρήγορα τον κανονισμό, το λέμε τόσα χρόνια και ακόμη δεν έχει γίνει, αλλά και να αποζημιώνει τους πραγματικούς πληγέντες από τις καταστροφές. Πέρασε, έριξε, σε μεριές έριξε, όπου πέρασε τα έκανε όλα, μέχρι και τα σπαράγγια έκαψε. Και τα σπαράγγια έκαψε. Ήτανε πολλή ώρα, έριχνε πολλή ώρα. Γύρω στα 40 λεπτά, 35 με 40 λεπτά, ναι. Μεγαλύτερο από φουντούκι, σαν ένα αμύγδαλο, αλλά όχι σε όλο το χωριό, σε ορισμένες μεριές, στο Γιανοβούνι που λέμε εκεί. Τι όπου έχει πέρασε... το Γιανοβούνι, τι καλλιέργειες. Τώρα εκεί που πάθανε ζημιά είναι τα οψιμανθή, το βερίκοκο. Mm-hmm. Οι ροδακινιές και αυτά, τα πορτοκάλια και αυτά τα έχουμε κόψει στα μέρλη. Ό,τι έχει μείνει πίσω από Βαλένσια και αυτά, τα οποία εδώ δεν έχουμε τέτοια. Δεν τα χτυπήσει, δηλαδή δεν είχατε σπεριδοειδή να τα χτυπήσει. Είναι κομμένα. Είναι κομμένα, δεν έχει εμφανιστεί κανένας να πει ότι έχει. Πάντως για 40 λεπτά ήταν αρκετή ώρα. Ήταν αρκετό το. Και στα δέντρα ζημιά. Αφού στρώθηκε κάτω, δεν μπορεί να περάσει με το αυτοκίνητο, έκανε διαφορικό το αυτοκίνητο. Γιατί το χαλάζει, δεν λιώνει αμέσως, δεν είναι χιόνι να το πατήσει το λάστιχο, ας πούμε. Για... Τώρα τι ζητάτε, να αποζημιωθείτε, φαντάζομαι. Τίποτα, θα έρθουν τώρα εδώ κάτι παιδιά από τον ΕΛΓΑ, από την Τρίπολη μας πήρανε, θα έρθουν να πάνε να δούνε και αν, γιατί αυτή την εποχή δεν τα καλύπτει όλα. Καλύπτει ορισμένες κατηγορίες όπως είναι τα βερίκοκα και αυτά. Και, γιατί και στις ελιές έχει κάνει, αλλά οι ελιές ακόμα δεν έχουν αμολύσει μούρο και αυτά για να γίνει ζημιά. Τώρα, άμα πούν τα παιδιά εδώ που θα έρθουν. Πάντως, εσείς θα κάνετε. Άμα πούν ότι πρέπει, ή όσοι είναι ενδιαφερόμενοι, να μα και εκεί πάνω κάτι βερικοκά τέτοιες ροδακινιές, ας πούμε, άμα έχουν ζημιά, αναγκαστικά θα κάνουν. Δεν γίνεται. Το μεταξύ πρέπει να είναι δηλωμένα στο ΟΣΔΕ, πρέπει να έχει περάσει, να έχει διαδικασία. Δεν μπορεί ο καθένας, ας πούμε, μα να πει ότι. Να γίνονται δηλώσεις, ναι, αλλιώς πώς θα ναι, αποζημιώσουν. Ναι, για να είναι νόμιμα, ας πούμε. Και πάλι καλά, σχετικά νωρίς έρχονται πάντως από τη. Εντάξει, νωρίς. Κινητοποιηθήκαν. Είδανε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και αυτά που βγήκαν οι αναρτήσεις και αυτά με τις φωτογραφίες, το χαλάζι. Τώρα το μεταξύ Μάρτι μήνα είναι λιγάκι περασμένη εποχή, ας πούμε. Και όσο να είναι, κινητοποιήθηκαν και αυτοί, εντάξει. Είχαμε περίπου μισή ώρα χαλαζόπτωση. Και τα βερίκοκα, ροδάκινα αυτά έχουν πάθει ζημιές. Και κάποια πορτοκάλια, κάποια παραγωγή έχουν και πορτοκάλια στα δέντρα. Χτύπησε δηλαδή το καρπό, τα δέντρα, τι. Τα δέντρα τώρα δεν έχουν πετάξει πολύ. Εγώ είδα τα δικά μου, έχουν με βλαστάρια, αλλά δεν νομίζω να τα έχει τόσο πολύ πειράξει. Αυτά που είναι πορτοκάλια πάνω τα κρατάνε μέχρι το Πάσχα κάποιοι άνθρωποι, πάνε λαϊκές, ίσως να τα έχει πειράξει. Λογικά ναι. Mm-hmm. Γιατί είχε ρίξει πάλι χαλάζι, είχαμε ξαναδηλώσει εδώ. Είχε κάνει πάλι ζημιές. Είχε κάνει τότε στα Μανταρίνια, σε αυτά είχε κάνει ζημιές. Τώρα δεν ξέρω πότε θα βγουν. Είχαν βγει, τα είχαν δει. Mm-hmm. Τώρα θα έρθουν για αυτή τη, για αυτό που έγινε. Θα βγάλουν τις αποζημιώσεις. Τώρα θα έρθουν για το καινούργιο το. Mm-hmm. Μάθαμε τώρα. Συνέχεια με τα χαλάζια και με αυτά. Όσοι έχουν βερίκοκα και ροδάκινα, πάντως μπορεί να έχουν πάθει και αρκετή ζημιά, γιατί είναι ανθοφορία τώρα. Τα βερίκοκα, εκεί που έχω εγώ τα χτήματα πάνω στον Άγιο Ιωάννη, χτες είχε χαλάζια ακόμη μέσα.
Ένας που έχει ένας κύριος εδώ πολλά που... Αφού το κράτησε χτες το... Έρνες και το χαλάζετη, δεν έρνε με νερό. Το κράτησε μισή ώρα και μου πάει. Μεγάλη ζημιά θα έπαθε. Αυτός έκοβε 100 τόνους καΐς. Οι υπηρεσίες του ΕΛΓΑ κινήθηκαν άμεσα ώστε να προχωρήσουν στις απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες με αποζημιώσεις για την ολική καταστροφή που έχει γίνει. Η ζημιά, να δούμε, είναι καλυπτόμενη ή δεν είναι καλυπτόμενη. Ναι. Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα. Καταλάβατε. Γι' αυτό σας λέω να κάνουμε μια βόλτα, να δούμε όλο το κτήμα. Ναι, ναι. Λοιπόν. Η πρώτη ματιά. Από την πρώτη έτσι, επαφή που έχετε με τα δέντρα, τι βλέπετε? Λοιπόν, είναι μόλις τώρα μπήκαμε στο κτήμα. Βλέπουμε ότι η καλλιέργεια βρίσκεται στο στάδιο της άνθησης, έτσι, και καρπόδες σε ορισμένα προημότερα ανθίδια. Ο κανονισμός αναφέρει ρητά ότι πρέπει να έχουμε καρπίδιο για να είναι καλυπτόμενη η καλλιέργεια από το χαλάζι στην, έτσι. Λοιπόν, εδώ είναι πάρα πολλά δέντρα, βλέπουμε. Είναι ένα μεγάλο κτήμα, θα τη δούμε την περίπτωση. Για βερικοκές μιλάμε. Βερικοκές μιλάμε, για βερικοκές. Θα τη δούμε την περίπτωση εδώ του κυρίου του παραγωγού. Mm-hmm. Ο κανονισμός, σας είπα, αυτό αναφέρει. Mm-hmm. Έτσι. Άρα θα δείτε σε ποια έκταση, αν υπάρχει καρπόδες. Να δούμε. Μήπως κάποιο τμήμα είναι προημότερο, ψημότερο, γιατί και μέσα στο ίδιο αγροτεμάχιο υπάρχει μια διαφορά πολλές φορές. Κοιτάξτε, τώρα η αποζημίωση είναι από, κανονικά από το ποσοστό της τάξης του 20,5% και πάνω είναι καλυπτόμενο όταν έχουμε καρπίδιο. Έτσι. Mm-hmm. Αν είχαμε παγιδό, καλύπτεται και αυτό το στάδιο. Αλλά μιλάμε για χαλάζι αυτή τη στιγμή. Και βλέπουμε και πτώση ενθέων, mm-hmm. η οποία οφείλεται στο χαλάζι, έτσι. Λοιπόν, άρα εσείς αυτή θα είναι η πρώτη εικόνα. Και, θα δείτε κατά πόσο... και βεβαίως θα αποφανθούμε, έτσι.